Και εκεί έρχεται ένα δίλεμα. Του λες, τι να κάνω. Α, ναι μωρέ, που να βρω καλό πατέρα. Που να βρω άλλη τέτοια καλή εργασία. Δεν πειράζει εάν χάνω πράγματα. Δεν πειράζει αν δεν είμαι και τόσο ευτυχισμένο. Μα υπάρχει και πραγματική ευτυχία. Όταν είσαι κάπου, να αφιερώνεσαι, να δίνεσαι. Και για να μπορώ και να μπορέσω να αφιερωθώ κάπου πλήρω, δεν μπορώ να έχω αυτέ τι δεύτερε σκέψει. Αποφάσεις με το μυαλό ή αποφάσεις με την καρδιά. Βέβαια για μένα ισχύει το αποφάσεις με την καρδιά, έχοντας όμως μαζί και το κομμάτι της λογικής. Αυτά τα διλήμματα που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη, εξέλιξη της ζωής μας, της ψυχής μας, του είναι μας, δεν μπορείς να τα ζυγίσεις. Κι όμως οι περισσότεροι από εμά επιλέγουμε να τα ζυγίσουμε. Γιατί υπάρχει πάντα μια δικαιολογία που λέει «Δεν μου συμβαίνει αυτό το οποίο θέλω». Και σε ρωτώ, τι θα κάνεις όταν τελικά σου έρθει αυτό το οποίο θέλεις. Για να μπορούμε λοιπόν να είμαστε έτοιμοι να το διαχειριστούμε αυτό, οφείλουμε να έχουμε να το διεκδικούμε. Ήρθατε σε ένα ακόμα podcast των The Speakers. Είμαι ο Αποστόλης Κουμαρίνος. Δεν ξέρω, μου έχουν λείψει τα, τα podcast. Με σε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα για εμένα από την τελευταία φορά που κάναμε κάποιο podcast. Οπότε αν για την σημερινή ημέρα, κάθε Τετάρτη από τις 5 ώρα το πρωί μπορείτε να ακούτε ένα νέο podcast δικό μας διαθέσιμο σε Spotify, Apple και Google Podcasts και πάντα μαζί μας έχουμε το χορηγό μας τις εκδόσεις Keybooks όπου σε λίγο θα ξεκινήσω με ένα κείμενο όπως κάνουμε συνήθως από κάποιο βιβλίο. Πριν όμως το κάνω αυτό θέλω να σας πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Τις προηγούμενες εβδομάδες ήμασταν για πάρα πολλές, για αρκετέ μέρες τέλος πάντων στο νούμερο 4 της λίστας του Spotify με τα καλύτερα podcast στην Ελλάδα από όλους τους κλάδους. Το έχω πει, το ξαναλέω, σας ευχαριστούμε από καρδιάς, δεν θεωρούμε τίποτα δεδομένο και η αλήθεια είναι ότι εδώ αφήνουμε ένα κομμάτι της ψυχής μας κάθε φορά. Εάν το αναγνωρίζετε, έχει ένα παραπάνω νόημα. Σήμερα θα ξεκινήσω με το βιβλίο, με το παγκόσμιο bestseller «Ποτέ στη μέση» του Chris Voss από εκδόσεις, όπως είπα πιο πριν, «Keybooks». Από εκεί λοιπόν που εκδίδεται και το δικό μας, το «Public Speaking Guide». Λοιπόν, ακούστε λίγο τι έχουμε διαλέξει σήμερα και να δούμε πώς θα το συνδυάσουμε με τη θεματολογία μας. Η ζωή είναι μία διαπραγμάτευση. Επιτρέψτε μου να σας πω ένα μυστικό. Η ζωή είναι μία διαπραγμάτευση. Η πλειονότητα των αλληλεπιδράσεων στη δουλειά και στο σπίτι μας είναι διαπραγματεύσεις που συνοψίζονται στην έκφραση μιας απλής ζωόδους παρόρμησης ανωκάτω τελεία «εγώ θέλω». Το θέλω να απελευθερώσει του Ομήρους σχετίζεται με αυτό το βιβλίο αλλά και, σε εισαγωγικά ξανά, Θέλω να δεχτεί αυτό το συμβόλαιο του ενό εκατομμυρίου δολαρίων. Σε εισαγωγικά ξανά, θέλω να πληρώσω 20.000 δολάρια για αυτό το αυτοκίνητο, θέλω να μου δώσετε 10% αύξηση, θέλω να πα για ύπνο στι 9. Όλε αυτέ είναι προτάσει τι οποίε απευθύνουμε σε άλλα άτομα. Η διαπραγμάτευση εξυπηρετεί δύο ξεχωριστέ ζωτικέ λειτουργίε: συγκεντρώνει πληροφορίε και επιδρά συμπεριφορά και περιλαμβάνει σχεδόν κάθε αλληλεπίδραση όπου το ένα μέρος επιθυμεί κάτι από το άλλο μέρος. Η καριέρα σας, τα οικονομικά σας, η φήμη σας, η ερωτική σας ζωή, ακόμα και η τύχη των παιδιών σας, όλα αυτά κάποια στιγμή θα εξαρτηθούν από την ικανότητά σας να διαπραγματευτείτε. Εδώ θα μάθετε ότι η διαπραγμάτευση δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια επιτυχημένη επικοινωνία. Η επιτυχία να αποκτήσετε ό,τι θέλετε στη ζωή σας σχετίζεται με την επιτυχία να αποκομίσετε ό,τι θέλετε από και μαζί με άλλους ανθρώπους. Σε όλες τις σχέσεις είναι αναπόφευκτη η διαμάχη μεταξύ των δύο μερών. Οπότε είναι χρήσιμο, ακόμα και κρίσιμο, να γνωρίζετε πώς να εμπλακείτε σε αυτή τη διαμάχη προκειμένου να πετύχετε αυτό που θέλετε χωρίς να προκαλέσετε ζημιά. Σήμερα θέλω να σας μιλήσω για αυτό το κομμάτι αλλά και για το κομμάτι των διλημάτων στη ζωή μας θα πάρω και θα ξεκινήσω με αυτό το οποίο αναφέρεται εδώ στο βιβλίο το οποίο λέει ότι κάθε αλληλεπίδραση και αυτός είναι και ο ορισμός της διαπραγμάτευσης ένας από τους ορισμούς το ένα μέρος επιθυμεί κάτι από το άλλο μέρος. Ο ορισμός της διαπραγμάτευσης είναι ότι διαπραγματεύομαι, ζητάω κάτι με σκοπό να εξασφαλίσω τα συμφέροντά μου. Αν το αφήσουμε έξω αυτό, που είναι λίγο πιο σκληρό, και πούμε ότι το ένα μέρο επιθυμεί κάτι από το άλλο μέρο. Θέλω να ξεκινήσουμε αυτό. Αυτό το παρατηρούμε παντού στη ζωή μα. Δηλαδή, μπαίνουμε σε επαγγελματικέ σχέσει γι' αυτόν ακριβώ το λόγο. Δηλαδή, τι κάνουμε εκεί. Δίνουμε το χρόνο μα και τον ανταλλάσσουμε με χρήματα. Δίνουμε χρήματα, αν είστε από την άλλη πλευρά, και με αυτόν τον τρόπο αξιοποιούμε τις γνώσεις, τις ώρες ενός ικανού ανθρώπου. Πάω σε ένα εστιατόριο, παραγγέλνω το αγαπημένο μου φαγητό, με ανταλλαγή τα χρήματά μου. Προσδοκώ στην ικανοποίησή μου, μέσα από την καθημερινότητα, στο δυτικό κόσμο υπάρχει αυτός ο έντονος, η έντονη ικανοποίηση του εαυτού και πολλές φορές αυτό περνάει και στις προσωπικές μας σχέσεις. Στι προσωπικέ μα σχέσει, λοιπόν, πάλι θέλουμε κάτι από την άλλη πλευρά. Θέλουμε την προσοχή, θέλουμε την αγάπη, θέλουμε το χρόνο, θέλουμε τη φροντίδα. Αλλά ζητάμε πράγματα από την άλλη πλευρά και έτσι δημιουργούμε σχέσει. Και οι σχέσει επί τη ουσία μα φέρνουν μπροστά σε ένα άτυπο συμβόλαιο, το οποίο έχει να κάνει με πράγματα τα οποία αναπτύσσονται ανάμεσα σε αυτό το ζευγάρι, ανάμεσα σε αυτά τα δύο άτομα. Κάτι μου δίνεις, κάτι σου δίνω. Μου προσφέρεις πράγματα, μπορεί να μου γυρίζεις πίσω περισσότερα, λιγότερα, ίσα, δεν έχει σημασία. Αλλά υπάρχει ένα δούνε και λαβίν. Όταν αυτό το δούνε και λαβίν σταματήσει να υφίσταται για τον έναν από τους δύο, πιθανώς να σταματήσει και η σχέση. Κάποιος θα πει ότι αυτή τη στιγμή αναφέρομαι σε μια ηλική ανταλλαγή. Όμω, φυσικά και δεν θα αναφερόμουν σε μια ηλική ανταλλαγή. Αναφέρομαι στην άλλη ανταλλαγή, αναφέρομαι στι αξίε, στα συναισθήματα, σε όλα αυτά τα οποία δεν φαίνονται. Στου πραγματικού λόγου κατά του οποίου, τους οποίους θα ήταν όμορφο να βασιζόμαστε για να είμαστε μαζί με έναν άλλον άνθρωπο. Στην προσωπική ερωτική μα ζωή. Και εδώ θέλω να, μαζί, θέλω να σκεφτούμε μαζί το εξή. πώς αντιδράμε και πώς τοποθετούμαστε όταν τα πράγματα μπορεί να μην συμβαίνουν με τον τρόπο που εμείς θέλουμε. Και εκεί έρχονται αυτά τα διλήμματα. Και λέω, πού θα είμαι περισσότερο ευτυχισμένο, πού θα περνάω περισσότερο καλά, θα περνάω περισσότερο καλά, αλλά θα είμαι πραγματικά ευτυχισμένο. Τι παίρνω ω αντάλλαγμα. Μπαίνω λοιπόν σε μία σχέση και σκέφτομαι. Ας πούμε ότι σε μια σχέση έχω ηρεμία, έχω ασφάλεια, έχω αγάπη. Μιλάει γι' αυτό η Έστερ Περέλ, πάρα πολύ ωραία, που το λέει Are you looking for a life story or are you looking for a love story? Και ξεχωρίζει τον έρωτα από τη διάρκεια. Και επειδή ουσίας λέει ότι είναι κάποιο άλλο πράγμα όταν έρχεται ο έρωτας σε σχέση με το να έρχεται μια, μια διάρκεια σε μια σχέση. Με ρώτησε εχθέ ένα αγαπημένο μου πρόσωπο τι εννοούσα από ένα post που είχα ανεβάσει στο προσωπικό μου προφίλ στο Απόστολο Κουμαρίνο. Και μου λέει τι εννοεί σε αυτό το post. Και αυτό που, που, ή, που ήθελα τέλο πάντων να περάσω ως μήνυμα είναι ότι απ' τη μία έχουμε τον έρωτα, δηλαδή κάτι έντονο όταν συζητάμε, όταν συναντάμε, είτε προσωπικά είτε επαγγελματικά. Και από την άλλη έχουμε τη διάρκεια, αυτό το οποίο είπα πριν. Το love story και το life story. Και εκεί για μένα υπάρχει ένα συμβιβασμό. Δηλαδή, αν το σκεφτεί και εσύ, θα καταλάβει ότι love story, life story, ότι αυτά τα δύο δεν συνδυάζονται, ότι κάπου πρέπει να συμβιβαστώ. Ξέρει τι μου θυμίζει αυτό. Μου θυμίζει αυτό που λέει: Μείνε σε μία δουλειά, μείνε σε μία εργασία, α μην είσαι χαρούμενο, αλλά παίρνει αρκετά χρήματα. Ή μείνε σε ένα γάμο, γιατί είναι καλό παιδί. Για άλλη πλευρά, γιατί σε αγαπάει, γιατί σε εκτιμάει, γιατί μεγαλώνω όμορφα τα παιδιά. Δεν πειράζει αν δεν είσαι ερωτευμένο. Και εκεί έρχεται ένα δίλεμα. που λε: Τι να κάνω. Α, ναι, μωρέ. Πού να βρω καλό πατέρα. Πού να βρω άλλη τέτοια καλή εργασία. Δεν πειράζει. Εάν χάνω πράγματα. Δεν πειράζει αν δεν είμαι και τόσο ευτυχισμένο. Μα υπάρχει και πραγματική ευτυχία. Το μυαλό τα κάνει αυτά τα deals. Γιατί πέρα από τον συναισθηματικό κόσμο και το μυαλό δεν θέλει να ξεβολευτεί. Υπάρχει ένα υπέροχο απόφθεγμα που προέρχεται από έναν Grand Master της φιλοσοφίας, τον Σινόγιου Σουζούκα, ο οποίος είχε πει ότι όταν κάνεις κάτι, όταν αφιερώνεσαι σε κάτι, θα πρέπει, θα πρέπει, καλό θα ήταν, you should burn, λέει, να καίς τον εαυτό σου εντελώς, μεταφορικά το καίς. Σαν ένα εξαιρετικό καυσόξυλο χωρίς να αφήνεις κάποιο ίχνος πίσω σου. Και εδώ τι ακριβώς εννοεί. Εννοεί όταν είσαι κάπου να αφιερώνεσαι, να δίνεσαι. Να μην, να μην υπάρχει κάτι άλλο. Είναι, είναι σαν και αυτή την πολύτιμη έκφραση παρακίνηση που λέει «If you want to take the island, burn the boats». άμα μαθαίς να πάρεις το νησί, να να κερδίσεις κάψε την κάψε τα πλοία, κάψε μην έχει έξοδο διαφυγής. Κάπω έτσι. Όχι όμω με το να κάψει την επιλογή σου, αλλά με τη λογική ότι αφιερώνομαι κάπου πλήρω. Και για να μπορώ και να μπορέσω να αφιερωθώ κάπου πλήρω. Δεν μπορώ να έχω αυτές τις δεύτερες σκέψεις. Δεν είναι πιο παλιά όταν ήμασταν μικροί, όταν πήγαινε κάποιος να αγοράσει φρούτα ή λαχανικά, είχε αυτή την, την ζυγαριά, την αναλογική, και έλεγε βάλε, βγάλε και όλα αυτά. Και έβλεπε πώ ήταν στο ζύγι. Ωστόσο, αυτά τα διλήμματα που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη, εξέλιξη της ζωής μας, της ψυχής μας, του είναι μας, δεν μπορείς να τα ζυγίσεις. Κι όμως οι περισσότεροι από εμά επιλέγουμε να τα ζυγίσουμε. Και θέλω να σου πω το εξής. Θέλω να σκεφτείς την παιδική σου ηλικία, ή αν δεν θυμάσαι, μπορεί να σκεφτεί από άλλα παιδάκια, ότι υπάρχουν παιχνίδια για συγκεκριμένε ηλικίε, τριών, τεσσάρων, 5 ετών, και όταν μεγαλώνει ένα παιδί, αλλάζει και τα παιχνίδια του. Αυτό τι σημαίνει, ότι το παιχνίδι που χρησιμοποιούσε ένα χρόνο πριν δεν είναι πλέον χρήσιμο, δεν έχει να του προσφέρει. Όχι. Αυτό το οποίο σημαίνει είναι ότι απλώς χρειάζεται άλλα νέα καινούργια παιχνίδια για να εξελιχθεί. Γιατί το λέω αυτό. Διότι οπουδήποτε και να είσαι, είτε επαγγελματικά είτε προσωπικά, μπορεί να νιώθεις ότι εκεί παίρνεις πράγματα. Και είσαι καλά όπως όταν είναι ένα παιδί τριών ετών και παίζει με το παιχνίδι ηλικία τριών ως τεσσάρων ετών. Όταν όμως εσύ μεγαλώνεις, εξελίσσεσαι, μπορεί πλέον αυτή η κατάσταση να μην μπορεί να σε βοηθήσει να πας πιο μακριά. Ο δεν δε θα πω παιχνίδι γιατί μπορεί να παρερμηνευτεί, ο φίλης όμως να βρεις αυτό, την κατάσταση, τον άνθρωπο, τη συνθήκη, που θα σε πάει πιο μακριά και θα μπορέσεις να εξελιχθείς κι εσύ μαζί του και μαζί της. Υπάρχουν έντονα, λοιπόν, αυτά τα διλήμματα και επειδή είναι και γρήγοροι ρυθμοί, δεν τα σκεφτόμαστε. Δεν τα σκεφτόμαστε σε βάθος. Οπότε τι είναι πιο εύκολο? Πιο εύκολο είναι να επιστρέψουμε στη συνήθεια. Και για να μην νιώθεις περίεργα, η συνήθεια είναι κάτι το οποίο δύσκολα βγαίνουμε από αυτό. Αναφέρεται σε πάρα πολλά βιβλία ως εξής, ως κάτι το οποίο αναπτύσσεται στον εγκέφαλό μας και αυτά τα νευρονικά δίκτυα, εάν το λέω, σωσ... αν το λέω σωστά αυτή τη στιγμή, γίνονται με τον καιρό τόσο ισχυρά που δεν μπορείς να τα σπάσεις. Μέσα στον εγκέφαλό μας. Άρα, η συνήθεια είναι κάτι το οποίο αναπτύσσεται και στον εγκέφαλό μας. Οπότε, είναι απόλυτα λογικό όλοι μας να έχουμε δυσκολία στη συνήθεια. Είναι απόλυτα λογικό να έχουμε όλη μια τέτοια δυσκολία και να και να μπορούμε να βγούμε εύκολα από αυτό. Άρα, τι είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε, που μπορούμε να κάνουμε, είναι να επανέλθουμε σε αυτό το οποίο γνωρίζουμε. Βλέπουμε όμως ότι οτιδήποτε έχει δημιουργηθεί σε αυτόν τον πλανήτη έχει δημιουργηθεί από ανθρώπους που βγήκαν έξω, εκτός των συνηθίων τους και εκτός αυτών των εύκολων διλημάτων. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι τόλμησαν, ήταν άνθρωποι οι οποίοι ρίσκαραν, ήταν άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να έχασαν και αυτά τα οποία είχαν. Βοήθησαν όμως το να αναπτυχθεί να εξελιχθεί ένας κλαδός. Μία σχέση, η ανθρωπότητα. Γιατί πατάμε πάνω σε αυτούς τους ανθρώπους. Και μας αφορά πλήρως το τι έκαναν οι προηγούμενες γενιές. Το τι έκαναν οι άνθρωποι από τους οποίους καταγόμαστε. Για να μπορούμε εμείς σήμερα να απολαμβάνουμε τα περισσότερα από αυτά. Όπως είπα προηγουμένως, το μυαλό πάντα θα προσφέρει αυτά τα deals και θα λέει, ναι, αλλά αν μείνει εδώ θα εργάζεσαι λιγότερο ή δεν χρειάζεται να αποδείξεις ξανά καινούργια πράγματα. Οπότε δεν πειράζει, μην κυνηγείς κάτι καινούργιο και αν είναι χειρότερο. Οπότε θα υπάρχει πάντα αυτή η πίεση, το ίδιο και στις σχέσεις. Είχα μια συζήτηση πρόσφατα. Λέει λοιπόν, λέγαν αυτά τα άτομα που μετήχαν σε αυτή τη συζήτηση, ότι κοίτα, μπορεί να, 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 υπάρχει έρωτας ανάμεσα σε αυτά τα δύο άτομα, αλλά να σου πω, κοίτα μπορεί να υπερβάλλουμε, κοίτα μπορεί να, να είναι ψέμα όλο αυτό, δηλαδή και σύντομα θα ξεφουσκώσει και εντάξει τώρα μπορεί να είμαι ερωτευμένο, αλλά μα τι λέμε. Και αναφέρομαι και στον εαυτό μου αυτή τη στιγμή. Τι λέμε. σαφέστατα όλοι μας και επιχειρηματικά και προσωπικά καλούμαστε να έχουμε μέσα τη ρεαλιστικότητα, καλούμαστε να λαμβάνουμε υπόψη αληθινά γεγονότα, αληθινά δεδομένα, αληθινές ενδείξεις. Προφανώς. Δεν θέλω να είμαι εντελώ ονειροπόλο. Θέλω να έχω επαφή με την πραγματικότητα για να μπορώ να επιβιώνω. Όμω, εάν μου πάρει, εάν μου στερήσει αυτό το οποίο μου δίνει αυτή την προσθέμενη αξία να δημιουργήσω, να σκεφτώ, να έρθω σε επαφή. Τι θα μου απομείνει στο τέλο τη μέρα, τι, τι θα κρατήσω για μένα, Ότι. Ότι έκανα τι. Ότι έκανα αυτό που έπρεπε. Ότι έκανα αυτό το οποίο άλλοι άνθρωποι περίμεναν από μένα ή ότι. Δεν ξέρω, κατά έναν ηθικό, αόρατο κανόνα κινούμε σωστά. Και, και ποιο είναι και το σωστό δηλαδή. Είναι να είμαι 30 χρόνια σε μία σχέση, ένα γάμο, αλλά να μην κοιμάμαι στο ίδιο κρεβάτι, να μην περνάω όμορφα, να μην χαμογελάω ή να μην μπορώ να περάσω 5-10 μέρε μόνο μου, μάλλον μαζί, μόνοι μα με αυτό το άτομο. Ή α κρατήσει λιγότερο, αλλά να μπορώ να περάσω 10 μέρες μόνος μου με αυτό το άτομο. Α κρατήσει λιγότερο όμω, δεν πειράζει. Τουλάχιστον το έχω ζήσει. Και να ξέρω πριν πεθάνω πώ είναι να συνδέομαι, πώ είναι να τολμώ, πώ είναι να ερωτεύομαι, πώ είναι να σταματάει ο χρόνο. Αλλά είναι πιο εύκολο να μην φτάσουμε ω εκεί, διότι ω άνθρωποι τι κάνουμε, σκεφτόμαστε τη στραβή, σκεφτόμαστε τα άσχημα και πανικοβαλόμαστε εκεί. Αλλά πανικοβαλόμαστε επίσης και όταν τα πράγματα πάνε καλά. Οπότε, τι θα κάνεις αν τελικά πάρεις τη δουλειά, τι θα κάνεις αν βγάλεις περισσότερα, δεν ξέρω, χρήματα αν αυτοκίνηγας, τι θα κάνεις αν σου έρθει το κορίτσι, το αγόρι που περιμένεις. Γιατί υπάρχει πάντα μια δικαιολογία που λέει δεν μου συμβαίνει αυτό το οποίο θέλω. Και σε ρωτώ, τι θα κάνεις όταν τελικά σου έρθει αυτό το οποίο θέλεις. Για να μπορούμε λοιπόν να είμαστε έτοιμοι να το διαχειριστούμε αυτό, οφείλουμε να έχουμε να το διεκδικούμε. Και οφείλουμε να μπορούμε να δεσμευτούμε. Και οφείλουμε να μπορούμε να το κυνηγήσουμε ειλικρινώς. Την ειλικρίνεια τη νιώθω ως κάτι το οποίο κάνει accelerate τα πράγματα, τα επιταχύνει. Η αλήθεια νομίζω ότι λειτουργεί σαν ένας επιταχυντής των πράγματων. Γιατί σε φέρνει πιο κοντά προ το σημείο που αντικειμενικά μπορεί να είσαι. Δεν εξετάζω αν αυτό είναι το θετικό ή όχι, γιατί μπορεί να πάω να πω σε κάποιον την αλήθεια μου και να, έχουμε αρνη... Α, να μην έχουμε την εξέλιξη που θέλω. Αλλά μπορεί να έχουμε και την εξέλιξη που θέλω. Οπότε, όταν κάποιο είναι ειλικρινή μέσα σε αυτά τα διλήμματα, προκαλεί μια επιτάχυνση των συνθήκων. Και έτσι δεν χάνουμε χρόνο από αυτόν τον πολύτιμο λίγο χρόνο που έχουμε σε αυτή τη ζωή. Όχι γιατί το προσδόκιμο είναι στα 80 και στα 79, αλλά γιατί δεν ξέρεις πότε πεθαίνεις, πότε θα πεθάνεις. Τα διλήμματα λοιπόν αφορούν όλους μας, τα συναντάμε καθημερινά και μας καθορίζουν. Αποφάσεις με το μυαλό ή αποφάσεις με την καρδιά ήταν ένα, ένα θέμα που κλήθηκα να απαντήσω τα πρώτα χρόνια που συμμετείχα στους ρητορικού ομίλους όταν σηκώθηκα να κάνω έναν αυθόρμητο λόγο Βέβαια για μένα ισχύει το αποφάσι με την καρδιά έχοντας όμως μαζί και το κομμάτι της λογικής Σίγουρα όμως, τουλάχιστον στο δικό μου κόσμο ποτέ η λογική δεν πρόκειται να με να με κατακαιρματίσει, να με οδηγήσει μακριά από αυτό το οποίο θέλω να κάνω, το έχει πει και υπέροχα ο ηθοποιός, ο Πιγμαλίων Δαδακαρίδης, που λέει όπου μπαίνουν νούμερα και αριθμοί, χάνουμε το συνέστημα. Χρειαζόμαστε λέξεις. Να μείνουμε σε αυτές τις καταστάσεις μακριά από τα νούμερα. Μακριά από, το, από αυτό το οποίο με συμφέρει. Μακριά από αυτό το οποίο... μου χαμηλώνει, μου κρύβει, μου απομονώνει, μου αποδυναμώνει τα συναισθήματά μου. Σε αυτά τα διλήμματα λοιπόν, εσύ ξέρεις τι θα κάνεις καλύτερα από όλου. εσύ ξέρεις τι είναι αυτό το οποίο λειτουργεί για σένα, τι είναι αυτό το οποίο σε κάνει εσένα ευτυχισμένο και ευτυχισμένη. Αλλά μπορείς να ζήσεις με μια δυνητικότητα την οποία θα έχει αφήσει στην άκρη. Οφείλουμε να την κυνηγάμε αυτή τη δυνητικότητα, να εξερευνούμε τα πράγματα, να είμαστε εξερευνητέ στη ζωή μα, να πηγαίνουμε πιο μακριά, να εξελισσόμαστε μέσα από άλλου ανθρώπου. Και όπω έχει πει και μια φίλη μου, να αγαπάμε ό,τι αξίζει και να αφήνουμε πίσω πράγματα τα οποία δεν είναι για εμάς. Από τη δική μου την πλευρά, τα διλήμματα νιώθω ότι με κάνουν πιο δυνατό, με βοηθούν να με γνωρίζω καλύτερα και δεν θα πάψω ποτέ, νομίζω, να εξερευνώ αυτές τις προοπτικές που μπορούν να με οδηγήσουν πιο μακριά και κάτι τελευταίο, νομίζω ότι εάν τότε δεν είχα παραιτηθεί από την εργασία μου ή σκεφτόμουν με έναν άλλο τρόπο, δεν θα μπορούσα τώρα να ζήσω τον όνειρό μου, να κάνουμε τα podcasts η ομιλία με τον Ρόμπιν Σάρμα θα ήμουν πολύ μακριά από την εκπλήρωση των ονείρων μου, όχι μόνο σε επαγγελματικό και σε προσωπικό επίπεδο. Το είπα πρόσφατα και σε ένα post που κάναμε στο Instagram, ότι μια εβδομάδα μετά την ομιλία μου με τον Ρόμπιν Σάρμα έκανα μια βόλτα με ένα αγαπημένο πρόσωπο στο κέντρο τη Αθήνα και τα συναισθήματα ήταν εξίσου δυνατά ή και ακόμα παραπάνω. Οπότε συνεχίζουμε και αυτά τα διλήμματα ας τα αξιοποιήσουμε ως μία οδό που θα μας οδηγεί σε κάτι το οποίο δεν έχουμε δει μέχρι τώρα και κάπως νομίζω ότι έχουμε την υποχρέωση να δούμε νέα τοπία και νέες θέες όσο είμαστε εν ζωή. Είμαι ο Αποστόλης Κουμαρίνος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου σήμερα. Ένα ιδιαίτερο podcast σήμερα, το σημερινό. Σήμερα και το σημερινό μαζί, να ο συναισθηματικός μου κόσμος, σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Κάθε Τετάρτη ένα νέο podcast διαθέσιμο σε Apple, Google Podcasts αλλά και στο Spotify. Έχουμε όπως πάντα μαζί μας τον χορηγό μας τις εκδόσεις Keybooks, βιβλία για ανοιχτά μυαλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Keybooks που στηρίζει τα βήματά μας και θα σας δω, μεταφορικά θα σας δω, την επόμενη Τετάρτη από τις 5 ώρα το πρωί και όπως συνηθίζουμε να λέμε Μέχρι την επόμενη φορά. Keep speaking.